Καλησπέρα και από μένα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαστε εδώ σήμερα. Και να πω ότι όταν ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με... όπως είναι ο κίνδυνος του πνεύμα, να προσπαθεί να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει καλύτερα τον κίνδυνο για τη ζωή του. Όλοι οι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν το ίδιο καλά και αυτό φαίνεται να έχει σχέση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Η άρνηση, η μαχητικότητα, στοϊκή αποδοχή, αποδοχή με συνοδό, άγχος, λήψη, απελπισία. Άλλοι άνθρωποι τα καταφέρνουν γρήγορα να προσαρμοστούν με τα καινούργια δεδομένα της ζωής τους και άλλοι αργούν περισσότερο και άλλοι ίσως δεν το καταφέρνουν και ποτέ. Τα άτομα με τον καρκίνο του πνεύματος έρχονται αντιμέτωπα με μια ασθένεια που πιθανόν να προκαλέσει το θάνατό τους και το γνωρίζουν αυτό. Αρκετοί άνθρωποι που υποβάλλονται στη χημεθεραπεία συχνά αισθάνονται αδυναμία διεκπεραίωσης ή εκπλήρωσης βασικών αναγκών της καθημερινής ζωής, παρατηρούν δυσκολία διατήρησης συνηθιών που είχαν πριν την εμφάνιση του καρκίνου, αναφέρουν συνολική υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους με μειωμένο επίπεδο λειτουργικότητας και επηρεασμένο γνωστικό επίπεδο. Όλα αυτά βέβαια είναι δικαιολογημένα, καθώς κανένας άνθρωπος δεν είναι πια ο ίδιος βγαίνοντας από την περιπέτεια της θεραπείας. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουν ότι έχουν χάσει τον εαυτό τους ή τον έλεγχο του σώματός τους. Η υποστήριξη των ασθενών από την οικογένεια που στην Ελλάδα καλά κρατεί και το ευρύτερο περιβάλλον έρχεται να βάλει τις βάσεις για την καθημερινή μάχη που δίνει είτε βρίσκεται στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος είτε στο σπίτι. Η αντίληψη από τον άνθρωπο ότι του παρέχεται υψηλού βαθμού υποστήριξης από το περιβάλλον και από την πολιτεία φαίνεται να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα που βελτιώνει την προσαρμογή του και μειώνει τη δυσφορία του. Παρά τη μεγάλη σοβαρότητα που έχει ο καρκίνος, η εκτεταμένη έρευνα των τελευταίων ετών όσον αφορά τη θεραπεία και την πρόληψη έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή αλλά και της συνολικής επιβίωσης. Νέα φάρμακα έχουν έρθει στο παρασκήνιο και οι ελπίδες για ολοκληρωτική επικράτηση κατά της νόσου έχουν πολλαπλασιαστεί. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στην εποχή μας ο καρκίνος του πνεύμωνα αλλά και αρκετά άλλα νεοπλασματά αποτελούν πλέον χρόνια νοσήματα και οι προσβαλλόμενοι οφείλουν να εξοικειωθούν με αυτή την ιδέα. Ακριβώς όπως εξοικειώνονται με την νόσος τους οι υπερτασικοί, οι καρδιοπαθείς και άλλοι. Είναι σημαντικό να καταρθώσει κανείς να διατηρήσει το συνηθισμένο ρυθμό στη ζωή του, στο βαθμό του εφικτού βέβαια. Ενδεχομένως να μην μπορεί να προγραμματίσει το χρόνο του όπως θα ήθελε, τις δραστηριότητές του, τις συνήθειές του ή να κάνει τα ίδια όνειρα για το μέλλον, όπως εάν δεν είχε νοσήσει. Ίσως όμως και να μπορεί. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι συλλογική προσπάθεια, μια ευθύνη που τη μοιράζεται ο ασθενής με την οικογένειά του και τον γιατρό του, μια σχέση αμφίδρομης εμπιστοσύνης που μοναδικό στόχο έχει την επικράτηση της ζωής. Πλέον ξέρουμε ότι η διάγνωση του καρκίνου δεν σημαίνει πλέον θάνατος. Εκτός και αν ο ίδιος ο ασθενής εγκαταλείψει τον εαυτό του και χάσει τη θέληση να παλέψει. Αν σκοπεύει να θεραπευτεί ή να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα της νόσου ή απλώς ενδιαφέρεται να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υιοθετήσει μια μαχητική στάση απέναντι στη ζωή και να κατανοήσει ότι μπορεί να μάθει να ζει με τον καρκίνο του γιατί τα δεδομένα σήμερα το επιτρέπουν αν δεν επιβάλλουν το να είμαστε αισιόδοξοι. Στο Σύλλογο ΚΕΦΙ Αθηνών έχουμε διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης των ασθενών που στόχο έχει όχι μόνο την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η διάγνωση του καρκίνου αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έχει συσταθεί ομάδα ασθενών με καρκίνο πνεύμωνα κάτω από την ομπρέλα του ΚΕΦΙ που βοηθάει άλλους συμπάσχοντες με ενημέρωση, ανταλλαγή χρηστικών πληροφοριών για να σταθούν στα πόδια τους και να προχωρήσουν. Εδώ και 17 χρόνια κάνουμε καμπάνιες για τη διακοπή του καπνίσματος. Είμαστε μέλος στο Λούτσε
Το 2019 είχαμε καλέσει και τη Στεφανία και είχε έρθει στην Ελλάδα και συμμετείχε στην εκστρατεία μας. Τώρα θα πω δύο λόγια που έχει αλλάξει τη ζωή των ασθενών με καρκίνο, η πανδημία. Έχω νοσήσει με καρκίνο μαστού και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη καραντίνα, όπως και άλλοι συνασθενείς μου. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός, εμείς δεν μας ήταν κάτι άγνωστο. Θυμηθήκαμε αυτά που λέγανε οι γιατροί, να προσέχετε, να μην είσαι με πολύ κόσμο. Η πανδημία έχει διαβρώσει όλο το σύστημα φροντίδας του καρκίνου, κάτι που σημαίνει καθυστερήσεις από την πρώτη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και το πανέλεγχο. Συμπεριφέρεται το σύστημα υγείας, και δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Καντοζαμάνης, σαν να ήρθε ο κορονοϊός και σταμάτησαν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν από καρκίνο. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης των ανισοτήτων αναφορικά με τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς η αυξημένη ανεργία και η εισοδηματική ανισότητα, το ζούμε καθημερινά στο Σύλλογο, οδηγούν στρατιές ολόκληρες ασθενών με καρκίνο πρακτικά εκτός του συστήματος, αντιμέτωπος με την όσο και με την αδυσόπιτη απώλεια χρόνου. Οι προεκτάσεις των συνεπειών που έχει φέρει ο κορονοϊός σε όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου, πόσο μάλλον όταν αυτές βρίσκουν απέναντί τους ένα ήδη εξουθενωμένο άνθρωπο, είναι ακόμα άγνωστες. Οι τεράστιες δυνατότητες που έχει προσφέρει η τεχνολογία στις μέρες μας και στις μέρες της πανδημίας ακόμα περισσότερο, φαίνεται προς την κατεύθυνση της υγειονομικής περίθαλψης, ίσως δεν είναι αρκετές. Οι επιπτώσεις που έχει φέρει η πανδημία στον καρκίνο παρημένουν. Οι προληπτικοί έλεγχοι έχουν μπει σε αναστολή. Οι θεραπείες δεν είναι αυτές που αρχικά είχαν αποφασιστεί. Αντί για χειρουργείο, συντηρητική αντιμετώπιση. Η διάγνωση δεν είναι στην ώρα που θα έπρεπε. Σε αντιστάθμιση με όλων αυτών, ο Σύλλογος δημιουργεί κατάλληλα εργαλεία ώστε να αποτελεί αρρωγό βοήθειας σε όλο το ταξίδι του ασθενούς μέσα στην όσο του καρκίνου. Σε ποσοστό 80% οι ασθενείς εμποραγούν οικονομικά, χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο πώς θα βγουν από αυτό. Οι περισσότεροι δυσκολεύονται στον εργασιακό τους χώρο σε τέτοιο επίπεδο ώστε αναγκάζονται να αποχωρήσουν και να απομονωθούν, ενώ για άλλους η επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο φαντάζει αδύνατη. Και θα κλείσω την τοποθέτησή μου λέγοντας δύο λόγια για την ανύπαρκτη παρηγορική ανεκουφιστική φροντίδα. Είμαι 17 χρόνια στο Σύλλογο. Παλεύω από όλες τις μεριές να δημιουργηθεί επιτέλους και στη χώρα μας ένα κέντρο τελικού σταδίου τύπου hospice, όπως υπάρχουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τους ασθενείς από τα νοσοκομεία, να μην έχουν πού να τους πάνε και να πέφτει το βάρος όλο στην οικογένεια, που αν οικονομικά αντέχει κάτι θα κάνει, αν δεν αντέχει ταλαιπωρείται και ο ίδιος ο ασθενής, γιατί δεν του παρέχεται η φροντίδα που πρέπει, αλλά και όλη η οικογένεια. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο γενναίος υπουργός που θα πάρει την απόφαση να ψηφίσει τον νόμο, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες και εγώ συμμετείχα τελευταία σε μια επιτροπή με το Υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κύριος Τσανθός έφυγε και δεν τον ψήφισε τον νόμο και ο καινούριος υπουργός που έχει έρθει δεν τον έχουν δει καθόλου. Ο καρκίνος έτσι κι αλλιώς είναι ένα δύσκολο και επίπονο μονοπάτι. Ο ασθενής, παρόλη την αγάπη των δικών του ανθρώπων και τη βοήθεια από την ιατρική κοινότητα, πρέπει να διαβεί μόνος του, διατηρώντας ψηλά το ηθικό του και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις καθημερινές σωματικές ψυχολογικές επιπτώσεις της ασθένειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.